Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Τάσο Θεοφίλου. Κάναμε καιρό να το κανονίσουμε αυτό το ραντεβού τέλος πάντων για αυτή την κουβέντα. Πες κάνατε κάμινο. Ναι, ναι, κάπου εκεί. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που αποδέχτηκες όλες να το κάνουμε. Και να πω ότι μας φιλοξενεί το καφέ βιβλιοπωλείο Vertigo, έτσι, για να ξέρουμε που την κάνουμε. Το θρυλικό βιβλιοκαφέ. Το θρυλικό, ναι. Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πριν τον εγκλεισμό σου, φανταζόσουν ποτέ, ας πούμε, θα μπορούσε να βρεθεί σε μια φυλακή, το κλίμα, έχεις κάποιες, ας πούμε, παιδινή προσλαμβάνωση, το σκεφτόσουν κάπως ή καμία σχέση? Καλά, το κλίμα και γενικά είχα πάντα ένα ενδιαφέρον για το πώς είναι η λειτουργία της φυλακής από πολύ πριν πω. Τύχαινε επίσης να, λόγω της συναστροφής μου με διάφορους συντρόφους που στη φυλακή συναστροφής μου με διάφορους συντρόφους που είχαν την ατυχία να φιλοξενηθούν σε κάποια διαστήματα στα σοφρονιστικά ιδρύματα, να έχω και μια αρκετά καλή εικόνα σε σχέση με το τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν είχα ποτέ κάποια αντίληψη έτσι, ας πούμε, για το υποκείμενο της φυλακής ως ενδυνάμει επαναστατικό ή τέλος πάντων κάποιες έτσι μια ατμόσφαιρα, ας πούμε, που μεταδιδόταν στον αρχικό χώρο που υπήρχε, ότι κάπως αυτός ο κόσμος είναι αρκετά κοντινός μας, ας πούμε, με την έννοια ότι αφού είναι παραβατικός, αφού έτσι δεν υποτάσσεται στην νόρμα, άρα έχουμε και κάτι συγγενικό. Δεν είχα ποτέ αυτή την αυταπάτη, ας πούμε. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι δεν με ερέθιζε, δεν μου δημιουργούσε την απορία να το δω ακόμα περισσότερο. Και ούτως ή άλλως και τα διαβάσματά μου περισσότερο γύρω από την εγκληματολογία. Ήταν και τη σοφρονιστική και αρκετά πριν μπω. Αυτό τώρα ότι άμα περίμενα ότι θα μπω κάποια στιγμή φυλάκι, εντάξει. Ξέρω, ως αναρχικός, ας πούμε, σε ένα φυσιολογικό βαθμό, δεν το απέκλαιε και σαν ενδεχόμενο, δεν το είχα και σαν το πιο πιθανό. Okay. Γράφεις ότι η φυλακή έχει κεντρικό ρόλο στην καπιταλιστική κοινωνία. Επίσης γράφεις, εδώ μέσα αναπαράγεται όλη η αθλειότητα του καπιταλισμού με τους πιο αποτροπωμένους. Προκομμένους όρους. Θες να μου πεις λίγα πράγματα για τα παραπάνω αυτά. Επειδή ακριβώς το υποκείμενο που στεγάζεται στη φυλακή κατά βάση είναι το παραβατικό προλεταριάτο, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει η παραβατική, και όχι μόνο η προλεταριάτο, η παραβατική κοινότητα, ας πούμε, ο παραβατικός χώρος της Ελλάδας, έχει ένα χαρακτηριστικό, η παραβατικότητα, που λειτουργεί κάπως με όρους, θα λέγαμε, πρωταρχικής συσσόρευσης. Δεν παράγει κάτι, ουσιαστικά αναπαράγει με έναν τρόπο. Ο πλούσιος παραβατικός, ας πούμε, είναι αυτός που θα συσσωρεύσει κλέβοντας, είτε κλέβοντας, είτε ληστεύοντας, είτε ασχολούμενος με το παρεμπόριο, με το λαθρεμπόριο, με το εμπόριο παράνομων ειδών, είτε με το παράνομο εμπόριο νόμιμων ειδών, θα συγκεντρώσει όσο γίνεται παραπάνω χρήματα. Αυτό έχει μια λογική, ας πούμε, πρωταρχικής συσσόρευσης που δεν θα επενδύσει κιόλας ακριβώς σε επόμενη φάση. Αυτό το πράγμα έχει την αντανάκλασή του μέσα στην φυλακή, καθώς αυτό το υποκείμενο αυτούς τους ανθρώπους στεγάζει. Συν το γεγονός ότι μιλάμε για ένα ιδρυματικό περιβάλλον, που κάποια χαρακτηριστικά όπως η ιεραρχία, η εξουσία πολλαπλασιάζονται, διωγγώνονται μάλλον, δημιουργεί έτσι μια αρκετά αποκτηνωμένη εικόνα του καπιταλισμού. Βέβαια, δεν θεωρώ ότι η φυλακή είναι. Όταν το έγραφα το θεωρούσα πιο πολύ, τώρα το θεωρώ λίγο λιγότερο. Δεν θεωρώ την ακριβώς αντανάκλαση της καπιταλιστικής λειτουργίας. Είναι περισσότερο μοιάζει με την πλατωνική πολιτεία, ας πούμε, μια πιο αριστοκρατική. Είναι χωρισμένη σε κάστες, είναι οι κρατούμενοι, είναι οι φύλακες και είναι το φυλακτικό προσωπικό και είναι το διοικητικό προσωπικό. Δηλαδή υπάρχει μια δυστυχία χρυσής σημαίνια σιδερένιας κάστας, ας πούμε, με αρκετά. Έχει αρκετά αυτή τη λειτουργία και θεωρώ ότι έχει τη βάση της στις ρίζες της φυλακής, που η πρώτη θεωρητική του σοφρονισμού ήταν έτσι συντηρητική για την εποχή, προοδευτική για τη σημερινή εποχή, συντηρητική, έτσι κάπως πρωτεσταλικής αντίληψης, που μάλλον ως ιδανική μπορεί να θεωρούσαν την πλατωνική πολιτεία και με αυτή τη λογική έπρεπε να σοφρονίσουν. Αναφέρθηκες και στην απάντησή σου τώρα ότι η φυλακή, είπες, ας πούμε, ότι έχει ιεραρχία εντός της, ας πούμε. Ναι.
και πειθαρχία που συναντάμε και εκτός αυτής, βέβαια. Έτσι, ναι. Ιεραρχία και πειθαρχία. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στον έξω κόσμο, στον κόσμο της φυλακής, σε αυτά τα δύο. Καλά, μια σημασία έχει επίσης ότι προφανώς υπάρχει ιεραρχία η διοικητική, όπως ορίζεται, όπως προβλέπεται από το νόμο, από το Σοφρονιστικό Κώδικα, αλλά υπάρχει και μια ιεραρχία άτυπη που αναπτύσσεται εντός της, εντός της κοινότητας των κρατουμένων. Αυτή η λειτουργία δεν προβλέπεται επίσημα, αλλά είναι τόσο δεδομένη από την ίδρυση των φυλακών, τις πρώτες μέρες των φυλακών μακτών, που είναι πλέον μέρος και της σοφρονιστικής αναγνωρίζεται αυτή η ιεραρχία, εν πάση περιπτώσει, και αξιοποιείται κιόλας από την υπηρεσία. Δηλαδή, ξέρει η υπηρεσία ποιος είναι αυτός που έχει την περισσότερη επιρροή στους κρατούμενους και φροντίζει να έρθει σε επαφή μαζί του, ώστε να υπάρχει μια σχέση η οποία θα βοηθήσει στην εύρυθμη ομαλή λειτουργία χωρίς πολλά προβλήματα. Προφανώς υπάρχει ιεραρχία έξω, εννοείται. Απλά έχει λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω της συντριμματικής κατάστασης. Είναι πολύ πιο οξία, όπως επίσης και πολύ πιο κτηνώδη, όπως, για να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτηση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπαίνει μέσα στη φυλακή χωρίς να έχει λεφτά, χωρίς να έχει στον ίδιο μήνα, χωρίς να έχει ανθρώπους να τον βοηθήσουν, χωρίς να έχει κάποια οικονομική άνεση, είναι αναγκασμένος να πουλάει όχι απλά τις υπηρεσίες του κοινού, αλλά να πουλάει ολόκληρο τον εαυτό του, σαν δούλο, σε κάποιον πιο πλούσιο, για να καπνώ την εβδομάδα. Γίνεται δούλος για να καπνώ την εβδομάδα, για μια τηλεκάρτα την εβδομάδα, για να μπορεί να βγάλει τα στοιχειώδη. Αυτό δεν είναι μόνο ότι παρέχει μια υπηρεσία, ότι πλένει τα ρούχα του και καθαρίζει το κελί του και το μαγειρεύει. Είναι το να παρέχει, ας πούμε, και την απόλαυση του να ασκεί όλο στην εξουσία του. Τη συμπεριφορά που δέχονται αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, από ξύλο μέχρι βρισχές, μέχρι προσβολές όλη την ημέρα. Και ξύλο, έτσι, όχι μόνο λεκτική βία, και σωματική. Και ακραία σωματική και προσβολές στο δημόσιο χώρο της φυλακής, στην πτέρυγα, όχι μόνο στο κελί. Άρα είναι πιο έντονο. Ναι, είναι πολύ πιο έντονο και πολύ πιο εμφανές. Εμφανές. Ωραία. Στο βιβλίο σου, Άττικα 45, αφηγείσαι τη μετατροπή των φυλακών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από κρατικές ιδιωτικές τη δεκαετία του 80 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και στην Ελλάδα? Τους παίρνει να κάνουν κάτι τέτοιο? Πιστεύω ότι τάση γενικά και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας είναι προς την ιδιωτικοποίηση. Τώρα νομίζω πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή είναι η τάση. Δεν το βλέπω ότι είναι για να γίνει τώρα άμεσα, αλλά σίγουρα αυτή είναι η τάση. Και μάλιστα εντάξει, τώρα σε κάποια φάση, κάπου στο 8-9 νομίζω, είχε γίνει πιο επίσημα αυτή η κουβέντα, όπως και το 2013 είχε γίνει λίγο πιο επίσημα. Τα κέντρα κράτησης κάπως ένα τμήμα τους είχε ιδιωτικοποιηθεί, νομίζω αυτό που έχει να κάνει με την εστίαση. Στις φυλακές επίσης θέλουν να βάλουν διεύθυνση ιδιωτική. Επίσης ένα άλλο σκέλος, ότι έχει μπει τώρα στη ζωή των κρατουμένων προς το παρόν με θετικό πρόσημο, αλλά πολύ σύντομα θα ανατραπεί φυσικά αυτό το θετικό πρόσημο. Το βραχιολάκι, το GPS από αυτό, είναι ένα κέρδος, ας πούμε, για συγκεκριμένη εταιρεία security. Ο κρατούμενος καλύτερα να πληρώσει ένα αρκετά σημαντικό ποσό την ημέρα, νομίζω γύρω στα 20 ευρώ πρέπει να βγαίνει για να πάρει την εκπαιδευτική του άδεια. Ακόμα δεν έχει μπει αυτό στις κανονικές άδειες, στις τακτικές. Οπότε είναι ένα κομμάτι που τίνει προς την ιδιωτικοποίηση. Μπορεί το δεύτερο σκέλος να είναι πάλι το συσίτιο του κρατουμένου να προσφέρεται από κάποια ιδιωτική εταιρεία catering. Δεν έχει. Και τα τρένα έτσι ιδιωτικοποιήθηκαν πρώτα. Πρώτα ήταν οι ιδιωτικές εταιρείες στα κηλικεία και τα πανεπιστήμια το ίδιο. Πρώτα, ας πούμε, τα κηλικεία ιδιωτικοποιήθηκαν. Και μετά σιγά σιγά εξοικειώθηκε. Οπότε το ίδιο μπορεί να γίνει με τις φυλακές. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν έχει η εργασία που προσφέρει ο κρατούμενος. Δεν έχει το νόημα που έχει στην Αμερική. Δεν είναι εργασία τώρα ότι δουλεύεις 8 ή 12 ώρες για 20 cents την ημέρα. Δουλεύεις, εντάξει, τα περισσότερα πόστα είναι κυρίως για να απασχολείται ο κρατούμενος. Τώρα δεν είναι κάποια βαριά εργασία, δεν πληρώνεται βέβαια καθόλου. Αλλά δουλειές που πρέπει να γίνουν τόσο άλλο στη φυλακή, δηλαδή την καθαριότητα. Αλλά και τι να πληρώνεται, πληρώνεται με ενεργητικό υπολογισμό της ποινής. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η βιομηχανία τη σύνδεση των φυλακών με την βιομηχανία, με την οικονομία. Ναι. Οπότε έχει ακόμα μέχρι να στηθεί αυτό το πράγμα, ακόμα και να το αποφασίσουν αύριο, μέχρι να στηθεί θέλει αρκετό καιρό, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ωραία.
περιγράφει τη φυλακή ως το χώρο της απόλυτης συσσόρευσης συναισθημάτων και εικόνων. Δεν θα μου πεις γι' αυτό. Πώς το βίωσες εσύ δηλαδή. Εντάξει, είναι ένας πολύ μικρός χώρος, στον οποίο έχεις πάρα πολλά έντονα συναισθήματα, κυρίως αρνητικά. Mm-hmm. Γύρω-γύρω οι άνθρωποι δεν είναι αυτό που θα επέλεγες κατά πάλι συνθήκες. Η πίεση του εγκλεισμού πολλαπλασιάζει με τα συναισθήματα, δεν μπορούν να εκτονωθούν ποτέ, δηλαδή η παραμικρή προσβολή, η παραμικρή λάθος, λάθος τόνος με κάποιον που θα μιλήσεις έξω, μπορεί να σου φέρουν να διωγγώσουν πάρα πολύ τα αρνητικά συναισθήματα και όλα αυτά. Δεν μπορεί να βγει μια βόλτα, να πιει μια μπύρα, να ηρεμήσει, να το πει αυτό, να ξεχάσει. Θα κάτσει μέσα στο κελί, θα κοιτάξει το ταβάνι. Θα αναπαράγεται αυτό μέσα στο μυαλό σου, α πούμε, θα διωγγώνεται. Είναι ότι ένα ενδεχομένως με θετικό πρόσημο. Ότι ναι, δεν έχεις εμπειρίες μέσα στη φυλακή, να έχεις τέσσερις τείχους, δεν έχεις πράγματα να δεις, αλλά έχεις άπειρες εμπειρίες ωστόσο, με την έννοια ότι έχεις άπειρες ιστορίες να ακούσεις, άπειρα πράγματα. Δηλαδή, το τι μαθαίνεις και το τι ακούς μέσα στη φυλακή είναι που φτάνει πούμε, για να γράφεις για πάντα. Οπότε παίζει μια συσσόρευση εικόνων και με αυτή την έννοια. Ενώ δεν υπάρχουν πραγματικές εικόνες, μόνο με αυτά που ακούς. Ναι, οι πράγματα πούμε, δεν είναι και καθημερινά. Δηλαδή, μιλάμε για. Η παρανομία, καλώς ή κακώς, είτε έχει να κάνει με οικονομικό κίνητρο, είτε έχει να κάνει με θυμό, ας πούμε, με αυτοδικία, με οτιδήποτε, έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Προφανώς με την πουλάει και ο κινηματογράφος γι' αυτό. Επομένως, εσύ γίνεσαι δέκτης άπειρων ιστοριών με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Και είσαι μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο και το παθαίνεις αυτό το πράγμα. Γράφεις ότι σου λέει ένας κρατούμενος ότι τη φυλακή της γίνεσαι από τους κρατούμενους, όχι από τα κάγκελα και τους τείχους. Mm-hmm. Πώς συμφωνείς αυτό? Μάλλον έτσι είναι, με την έννοια ότι βασικά είναι συνδυασμός, έτσι κι αλλιώς. Το ιδρυματικό περιβάλλον και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ιδρυματικό περιβάλλον αυτό, όπως είπα και πριν, φιλοξενεί εντός εισαγωγικών κόσμο από ένα συγκεκριμένο υποκείμενο με τις παραβατικές οικονομίες, όπου φέρνει τα ήθη και τα έθιμα της αγριότητας, του ατομισμού, της ακραίας ομής επίδειξης δύναμης, ιεραρχίας, τα φέρνουν μέσα σε ιδρυματικό περιβάλλον, οπότε διωγγώνονται. Δεν είναι μια συνθήκη που ευνοεί συμπεριφορές που τιμάνε κάπως την ανθρωπότητα. Επομένως, μάλλον συνδυασμός είναι. Ναι, οι άνθρωποι δηλαδή. Εγώ δεν θα μου ήταν τόσο επώδυνο να είμαι απλά περιορισμένος σε έναν χώρο με άλλους δύο ανθρώπους κάπως για 5 χρόνια. Πιο επώδυνο ήταν ότι, ότι έπρεπε να συγχρονιστώ με ανθρώπους που δεν θα επέλεγα κάτω από άλλες συνθήκες. Αυτό όπως ένα παράδειγμα τώρα είναι λίγο. Θα ακουστεί κακό, θα το πω, αλλά τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον. Όταν είχαν γίνει τύπου γάμα, παραδείγματος χάρη. Εγώ ήμουν στις φυλακές Δομοκού, δεν ήμουν σε πτέρυγα τύπου γάμα, αλλά ήμουν στις φυλακές τύπου γάμα σε κανονική πτέρυγα. Ωστόσο υπήρχε ακριβώς το ίδιο καθεστώς. Ήταν μόνο τεχνικό το που θα μπει. Επηρεάζονταν μόνο το δικαίωμα άδειας και αναστολής από το άμα θα είσαι τύπου γάμα. Τα άλλα ήμουν αρκετά. Ωραία, είχαμε μείνει ας πούμε σε μια πτέρυγα που ήταν χωρητικότητα 60 ατόμων και κανονικά ήταν πάντα στα όρια τη. Για 1,5 χρόνο είχαμε μείνει 10-12 άνθρωποι. Από τους 12 ανθρώπους, οι 8 ήταν ισοβίτες. Ήταν η πιο παραγωγική και δημιουργική περίοδος της φυλάκησής μας. Και δεν από τις λιγότερο επώδυνες, τουλάχιστον στο σκέλος μου στο Δομοκό, γιατί μετά ήμουν και στον Κορυδάλο που ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Ακριβώς με το γεγονός ότι ήταν ελάχιστοι άνθρωποι και όλοι παλιοί ισοβίτες, ας πούμε, δεν θέλανε και πολλά-πολλά, δημιουργούσε μια κατάσταση πολύ πιο υποφερτή. Επομένως, είναι κάπως ας πούμε, ενδεικτικό ότι και με τους ανθρώπους παίζει το θέμα. Μάλλον, εμένα μου ακούγεται όπως το λες σαν φαύλος κύκλος. Δηλαδή ότι βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι σε ένα περιορισμένο χώρο και αυτός ο περιορισμένος χώρος τους επηρεάζει δραστικά. Ναι. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο περιορισμένος χώρος. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και με τον καλύτερο σου φίλο να είσαι. Ας πούμε, θα τσατιστείς σε κάποια φάση και θα δεις μόνο τα χειρότερά του σε διαστήματα. Αλλά συν το υποκείμενο. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον πολύ εύκολα, βλέπεις ας πούμε συμπεριφορές αποκρουστικές και τις βλέπεις δίπλα σου. Αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να μείνει στο ίδιο κελί σου το βράδυ.
Ο ίδιος που είχε χαστοκίσει έναν αδύναμο, έτσι, επειδή ήθελε να κάνει επίδειξη δύναμης. Και ο οποίος κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είναι τόσο. Δεν θα είναι για τη συμπεριφορά. Και ένα πολύ ένα ωραίο παράδειγμα τώρα που το ξαναθυμήθηκα, μάλλον τώρα. Οι ίδιοι άνθρωποι, αυτό στον Κορυδαλό πιο πολύ, οι ίδιοι άνθρωποι είχαν διαφορετική συμπεριφορά όταν ήταν στην Πτέρυγα και διαφορετική συμπεριφορά όταν ήταν στην Πτέρυγα που είναι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το ΙΕΚ και. Γιατί ήταν άλλες προσδοκίες. Δηλαδή στην Πτέρυγα μπορεί να κάνανε την ψευτομαγιά τους, ας πούμε, το σπαθολούριασμα, να το πούμε, με τους όρους της φυλακής, ας πούμε. Και στη ΣΟΣΔΕ ήταν άλλη συμπεριφορά. Τελείως. Επειδή προσδοκίες, επειδή ξέραν ότι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα θεωρείται σωστό και αποδεκτό στη μία κατάσταση, άλλο στην άλλη. Οπότε έχει να κάνει και το τι θέλει το κάθε περιβάλλον από το άτομο. Ωραία. Το πιο εύκολο ή δύσκολο είναι να μάθεις τη γλώσσα των κρατουμένων, των φυλάκων, που μοιάζουν αυτές οι δύο γλώσσες. Υπάρχει και άλλο περιχώρηση μεταξύ τους. Ωραία, η ίδια γλώσσα είναι. Το ίδιο πράγμα. Αφού αυτή η γλώσσα είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, υπάρχουν τα στεγανά μέσα στις κάστες, αλλά για την ίδια κοινότητα μιλάμε. Υπάρχει πιθανότητα, θεωρείς, μετά από πολλά χρόνια εγκλεισμού, να μοιάζουν οι κρατούμενοι με τους δεσμότες τους και το αντίστροφο. Ναι, οι υπάλληλοι μιλάνε την αργό των κρατουμένων, ούτως ή άλλως. Είχα δει υπάλληλοι να έχει τατουάζ κρατουμενίστικα, έτσι φυλακό, αυτά τα χάλια. Ούτως ή άλλως και αυτοί. Οι υπάλληλοι μέσα στο βούρκο είναι και αυτοί, εννοείται επηρεάζονται. Και στη συμπεριφορά, σε όλα. Και οι κρατούμενοι επηρεάζονται από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων. Από το πώς ένας αρχιφύλακας μπορεί να διοικεί μια ολοκληρή φυλακή. Που είναι εντάξει, οι ικανότητες τώρα. Δεν το λέω για να τους επενέσω. Είναι ικανότητες που δεν θα έπρεπε να έχει ένας άνθρωπος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ικανότητες που δεν έχει ένας υπουργός, ωστόσο. Να διοικεί, ας πούμε, 2.000 κρατούμενους, που οι μισοί μπορεί να σου κάνουν κακό ανά πάσα στιγμή και να έχει μια φυλακή. Επί χρόνια χωρίς κάποια εξέγερση. Μια εξέγερση στα 5 χρόνια μπορεί να γίνει. Θέλει ιδιαίτερες ικανότητες. Αυτές οι ικανότητες, προφανώς ο κρατούμενος που δεν θέλει να έχει μια εξουσία μέσα στην Πτέρυγα, πρέπει να τις υιοθετήσει, να τις μάθει, να τις ξεπατικώσει. Το ίδιο, ας πούμε, και ο υπάλληλος πρέπει να μάθει τη γλώσσα. Να μπει μες στο, να διαφθαρεί, να δώσει κάτι που αυτό κάτι θα είναι παράνομο, για να μπορέσει να έχει μια ισχύ. Επομένως, είναι όλο ένας μήλος. Γράφεις στο βιβλίο σου αυαρχικό. Ποτέ δεν κατάλαβα πού οφειλόταν αυτή την ευαισθησία, καθώς όπως διαπίστωσα αργότερα πρόκειται για μεγάλο κάθαρμα. Για έναν ανθρωποφύλακα παλιά σκοπής, για έναν αληθινό ανθρωποφύλακα. Θα σα ρωτήσω, υπάρχουν και νέα σκοπής ανθρωποφύλακες που είναι λιγότερο, ας πούμε. Είναι το νέο μοντέλο, δεν είναι τόσο των βασανιστήριων, του εγκλισμού, του ρόπαλου, ας πούμε, που λέγανε παλιά. Είναι λίγο. Όχι ότι έχει καταργηθεί τελείως. Αλλά υπάρχει μια διαφορά ότι παλιά το ρόπαλο έπεφτε και σε κρατούμενους με όνομα. Τώρα προσέχουν πάρα πολύ το να χτυπήσουν κάποιον που δεν έχει τον ίδιο μοίρα, δεν θα χτυπήσουν κάποιον που ξέρουν ότι έχει κάποια επιρροή. Δεν είναι ότι έχουν αλλάξει ότι έχουν γίνει καλύτεροι άνθρωποι, είναι ότι έχει αλλάξει το διοικητικό μοντέλο σιγά σιγά, επειδή έχει αλλάξει και την παραβατικότητα στην Ελλάδα. Δεν είναι πλέον διαρρήκτες και κλεφτρώνια και κανένας ληστής που και πού και κανένας αναρχικός που και πού. Είναι, λέμε, εντάξει, έχει αναβαθμιστεί το επίπεδο. Επομένως, κάπως έχει υπάρξει μεγάλη σύνδεση επίσης με το κρατικό έγκλημα, δηλαδή με τη διαφθορά. Επομένως, παραβατικότητα, κράτος, όλα αυτά έχουν αρχίσει να γίνονται ένα. Άρα, υπάρχουν κρατούμενοι που είναι ανώτεροι από τους υπαλλήλους και από τον αρχιφύλακα. Στην πραγματικότητα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κρατάνε τους τύπους μεν, αλλά είναι αυτό που θα σου πω εγώ θα κάνεις και λέει άλλος ναι. Και... Επομένως, πώς να το χτυπήσεις αυτόν τον άνθρωπο, πώς να χτυπήσεις τον κατώτερο, έναν από την από τον κύκλο του, δεν μπορείς. Υπήρχαν κάποιοι αρχιφύλακες όπως αυτός που αργήσαν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Και είχαν χτυπήσει έτσι, και τα τελευταία χρόνια κόσμο που δεν έπρεπε. Οπότε αυτό τους έμεινε και σαν στιγμάτισε. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και ο συγκεκριμένος. Γράφεις ότι το βασανιστήριο του εγκλεισμού κρατάει για πάντα και όχι μόνο όσο διαρκεί η ποινή. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είμαστε φυλακισμένοι και εκτός των φυλακών.
Δεν το εννοώ κυρίως με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Εμένα δεν μου αρέσει κιόλας αυτό ότι ζούμε σε μια κοινωνία φυλάκι. Εντάξει, φυλάκι είναι φυλάκι, δεν ζούμε σε μια κοινωνία φυλάκι. Mm-hmm. Έχουμε τους περιορισμούς μας, όλες οι κοινωνίες τους έχουν, καπιταλιστική ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι φυλάκι. Το εννοώ με την έννοια ότι είναι κάτι που δεν επηρεάζει τόσο εμένα, πιο γενικά το λέω, για τη μεγαλύτερη μάζα των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων μάλλον, ότι είτε η εμπειρία αυτή φεύγει ποτέ. Και άμα σκεφτούμε ότι εμένα η εμπειρία μου περιορίστηκε στον εγκλεισμό απλά, υπάρχουν άνθρωποι που η εμπειρία τους, όπως είπα πριν, είναι ξύλο, ταπεινώσεις και ένα σωρό προσβολές και ένα σωρό, μια καθημερινότητα αβίωτη. Αυτό το πράγμα πώς μπορεί να φύγει από κάποιον άνθρωπο φυλακιστή ή το στίγμα του παραβάτη ή αυτό που έχει βγάλει φυλακή. Εντάξει, ενδεχομένως υπάρχουν κομμάτια της κοινωνίας μέσα σε αυτά και ο αρχικός χώρος και το κίνημα, ας πούμε, που δεν στιγματίζει, δεν θεωρεί στίγμα το να έχει κάνει κάποιος φυλακή. Ενδεχομένως να είναι και ένα κίνητρο για να τον βοηθήσει κάποιον. Αλλά σε μεγαλύτερο σκέλος, σε μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Το στίγμα είναι στίγμα και μένει, σε δυσκολεύει να βρει δουλειά, σε δυσκολεύει να ζήσει, σε δυσκολεύει να ζήσει κοινωνικές σχέσεις. Σε έχει απομονώσει, έχει ξεκάνει εντωμεταξύ. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια δουλειά και να μην μπορεί να την ξαναβρει, να έχει μια επιχείρηση και να σου έχει διαλυθεί, να σε έχει παρατήσει η γυναίκα, να σου έχει παρατήσει τα παιδιά. Μπαίνει άλλο, βγαίνει ένα καταστραμμένο άνθρωπο σε περισσότερε περιπτώσει. Πέρα από τον πολιτικό κρατουμένο και κάποιον άλλον. Είναι καταστροφική. Επομένως, είναι κρατά για πάντα. Mm-hmm. Ωραία. Γράφεις ότι πιστεύω ότι η φυλακή είναι μια συνεχής μάχη, μια μάχη με τον χρόνο. Να μην πάει χαμένο το λεπτό, να μην σου στερήσω τίποτα, να μην σε αλλοιώσουν καθόλου. Διάβασα, να γυμναστεί, γράψουμε και ανάπολη. Εσύ, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, σου πιστεύεις ότι πέτυχες σε αυτή τη μάχη με τον χρόνο. Δηλαδή, ότι θες τώρα εντός εγγλειτών τον αξιοποιείς, ας πούμε, όπως θα ήθελες, όπως σου επέτρεπαν οι συνθήκες ή δεν σου επέτρεπαν. Σίγουρα όχι ως προς το σκέλος της γυμναστικής. Αλλά ναι, γενικά προσπάθησα, νομίζω τα κατάφερα σε αυτό το... Όσο μπορούσα να τον αξιοποιήσω παραπάνω, νομίζω το έκανα. Στα γραπτά σου επίσης κάνεις μια σύγκριση μεταξύ σχολείου και φυλακής. Πιστεύεις ότι αυτά τα δύο συνδέονται με κάποιο τρόπο? Συνδέονται, μωρέ, ιδρύματα είναι και τα δύο. Ιδρύματα πειθάρχησης κατά μία έννοια. Εντάξει, σχολείο είναι για να πειθάρχει, να μάθει παιδί πειθαρχία. Από μικρό, φυλακή είναι για όσους δεν τα εμπεδώσαν στο σχολείο. Μου θύμιζε σε κάποια φάση, ο Γομοκός ιδίως. Μου θύμιζε αρκετά σε κάποια σημεία, μου θύμιζε σχολείο και ακόμα και μυρωδιά σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν κάποιες φορές που μου δημιουργούσε η ίδια αίσθηση, η ίδια μελαγχολία που είχα όταν ήμουν μαθητής. Ναι. Οπότε φαντάζομαι πέρα από το ιδρυματικό ότι έχουν και κάποιες ομοιότητες έτσι το πώς βιώνεται. Ωραία. Ίσως στη φυλακή από το 2012 έως και τα μέσα του 2017, σωστά? Ναι. Ωραία. Πιστεύεις ότι η αλλαγή για εσένα μέσα στα υπουργεία, στα αρμόδια υπουργεία, αλλάζει κάπως και το κλίμα μέσα στις φυλακές ή τη συμπεριφορά, ή είναι μια γραμμή, ας πούμε, που θα την κρατήσει, ξέρω εγώ, μια κυβέρνηση του Σαμαρά, του Τσίπρα, του οποιοδήποτε, που θα είναι αυτή η γραμμή? Εντάξει, το κράτος έχει συνέχεια, σίγουρα. Αλλά όχι, υπάρχουν αλλαγές στην πολιτική. Δηλαδή, ας πούμε, η σημερινή κυβέρνηση και έχει πράγματι, ας πούμε, δώσει μια... έχει ακολουθήσει το πιο δημοκρατικό μοντέλο με την αμερικάνικη. Δηλαδή, ανάμεσα στο ρεπουμπλικάνικο και το δημοκρατικό, έχει πάει λίγο προς το πιο δημοκρατικό. Δηλαδή, έχει δώσει αρκετή βάση στην εκπαίδευση. Εκεί πέρα έχουν γίνει αλλαγές. Δεν έχει... όχι, ναι, αυτό έχει δώσει μια διέξοδο, ας πούμε. Δεν έχει την λογική, τουλάχιστον στο επίπεδο των διακηρύξεων, γιατί στην ουσία δεν αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά στο επίπεδο όσο μπορεί να τα αλλάξουν οι διακηρύξεις, το αλλάζουν. Δεν έχει τη λογική ότι αφού θα μπει σε καταστρέψουμε, που έχει, ας πούμε, λίγο το ρεπουμπλικάνικο, το στυλ της Δημοκρατίας, είναι πιο πολύ ότι άμα μου γλιτώσει κι ένας, ας το κάνουμε. Δηλαδή αυτή η διαφορά υπάρχει πράγματι. Κατά τα άλλα, εντάξει, όχι. Δεν, και να σημειώσω κιόλας, ας πούμε, τη διαφορά που έχει ένας αναρχικός πλέον με την νέα κυβέρνηση. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή εκεί που είναι, μπορεί να μην υπάρχουν τύπου γάμα πλέον, επίσημα, προσπαθεί να τις περάσει να κυβέρνηση κάτω από το χαλάκι. Αλλά εκεί
Οι αναρχικοί πρέπει να κάνουν πλέον απεργία πείνας για να πάνε στις, ως υπόδικοι στις φυλακές της, που δικαιούνται, στις φυλακές Κορυδαλλού, του τόπου κατοικίας τους. Με την Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει αυτό σε μια φάση, ένα χρόνο μετά το σταματήσανε. Ο Σύραμπα έκανε στην απεργία πείνας. Άμα δεν φτάσει, ας πούμε, 40 μέρες απεργία πείνας, δεν πάει εκεί πέρα που δικαιούσε. Δεν είναι η μόνη κοινότητα που είναι τόσο στοχοποιημένη, δεν υπάρχει άλλη. Δηλαδή, αν είχε στην κοινότητα την παραβατική των μπράβων, στην παραβατική κοινότητα των κλεφτών, στην παραβατική, με εθνικά χαρακτηριστικά των Αλβανών, των Ρώσων, μόνο οι αναρχικοί έχουν αυτή την ειδική μεταχείριση. Τι σου λείπει περισσότερο στη φυλακή, τι συνηθίζεις περισσότερο? Τι λείπει περισσότερο, όλα λείπουν, εντάξει, δεν μπορώ να το, δεν μπορώ να πω, ναι. Είναι μια κατάσταση, ξεχνάς και τι σου λείπεις σε τέλος. Τόσο πολύ δηλαδή. Υπάρχουν φυλακές σε χώρες του εξωτερικού, που πολλοί ας πούμε θα μπορούσαν να τις χαρακτηρίσουν ως, ξέρω εγώ, ωραία δωμάτια ρε παιδί μου, που έχουν οι κρατούμενοι πολύ συντριπτικά περισσότερες ανέσεις από ό,τι στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες. Αυτό πιστεύεις ότι αλλάζει, ας πούμε, την ουσία της φυλακής? Δηλαδή, αν μένεις σε ένα πολύ ωραίο δωμάτιο, το μπορείς να δεις όποτε θες τηλεόραση και ό,τι κανένα. Καλά, τηλεόραση βλέπεις και στην Ελλάδα επιτρέπεται. Και καλωδιακή, μάλιστα, προβλέπεται το συγχρονιστικό. Ωστόσο, η λογική της φυλακής, έτσι κι αλλιώς, είναι. Μάλλον το κριτήριο της ποιότητας ζωής του κρατούμενου είναι να είναι εμφανώς χαμηλότερο από την ζωή του ανέργου, ας πούμε, του χαμηλότερου, του ανειδίκευτου εργάτη σε κάθε χώρα. Επομένως, ανάλογα με το ποιοτικό επίπεδο της κάθε χώρας, είναι αντίστοιχο και το επίπεδο των κρατουμένων για να είναι να λειτουργεί ως αντικίνητρο. Όμως, προφανώς στην Νορβηγία. Θα έχουν PlayStation, ξέρω εγώ, και γραφεία και τα κτλ. Προφανώς στην Ελλάδα ή σε χώρες ακόμα χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο θα είναι λίγο πιο τριτοκοσμική κατάσταση. Πάντως, ναι, προφανώς. Δηλαδή, ζουν άνθρωποι. Αυτό με τους μερικούς αγώνες που λέμε, ας πούμε, για την ποιότητα είναι προφανώς. Ζουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν 20 χρόνια στη φυλακή, 22, που είναι κεφαλές των ποινών. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν για όλη τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν 40 χρόνια στη φυλακή. Προφανώς έχει σημασία να. Σε συνθήκες κάπως ανθρώπινες. Και προφανώς μειώνει τη βαρβαρότητα του δίσμου το που ζεις. Άμα ζεις ένα περιβάλλον μέσα στις κατσαρίδες και μαζί και μέσα στο σίδερο και το κάγκελο, και μέσα σε ένα περιβάλλον με έτσι, επίπλωση ξύλινη. Είναι διαφορετικό, δεν μπορεί αυτό δεν είναι. Από εκεί πέρα η λειτουργία της φυλακής είναι συγκεκριμένη, οπότε δεν αλλάζει. Ουσία. Τώρα διόρθωσε μεγάλο λάθος. Αν όχι όλα στα βιβλία, εκδόθηκαν ενώ ήσουν έγκλειστος. Περισσότερα δεν είναι. Ναι, εντάξει, ναι, κοίτα, δύο γραφτήκαν πριν και εκδόθηκαν μέσα. Κάπως. Οπότε. Ναι, αρκετούς, ναι. Αρκετά. Ναι. Αυτό είχε θετική ή αρνητική επίπτωση στη διαβίωση σου, φυλακή. Τόσο η ίδια η έκδοση, όσο η ασχολία με την έκδοση, δηλαδή η συγγραφή και το. Μαζί με το λίγο, προφανώς βοήθησε πάρα πολύ. Και η ίδια η συγγραφή ήταν μια. Και είναι ακόμα δηλαδή, πόσο μάλλον μέσα στη φυλακή, μια πάρα πολύ μεγάλη εκτόνωση. Έτσι και προκαλούσε ηρεμία τις επόμενες ώρες. Και επειδή τα περισσότερα, ας πούμε, 32 βήματα και το αγμαχικό που δόθηκε μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει γράφτηκε μέσα, έχουν να κάνουν με την παρατήρηση. Η ροκυλή μου βοήθησε πάρα πολύ να αντιλαμβάνομαι την διαμονή μου. Με ένα θετικό πρόσημο, ότι παράλληλα είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσω και έναν κόσμο, μια κατάσταση, ο οποίος είναι ένας μυστικός κόσμος, ένας κρυφός κόσμος. Επομένως, ναι, με βοήθησε και η συγγραφή και το υλικό και η προσπάθεια που προηγήθηκε, δηλαδή το συγκέντρωση του υλικού. Εγώ πάντως απορώ πως θα έγραψε όλα, ειδικά αυτό το λεξικό της φυλακής, πως θα θυμώσουν όλα αυτά με τέτοια λεπτομέρεια. Δηλαδή τα έγραψε εκείνη στιγμή. Ναι, επί τόπου με το που το άκουγα. Ναι. Μετά. Εντάξει, κάποια τα κάναμε και με το ράμι, ας πούμε. Είναι και κάποιες λέξεις που εγώ δεν τις έχω ακούσει προσωπικά, απλά ξέρω ότι παίζουν και δεν έρχε να τις ακούσω. Λείπουν και κάποιες που βρήκα μετά, όπως το κυκλειδόμαγκας.
κυκλειδόμαγκας. Ναι, είναι από την κυκλίδα που μεσολαβεί. Κάποιος που κάνει μαγιές, ας πούμε, με την ασφάλεια της κυκλίδας ανάμεσα. Την κλειδόμαγκας. Ναι. Και δεν την πρόλαβα αυτή και το έχω έτσι. μπορεί άμα έχεις αρκετές, άμα βγει μια καινούργια έκδοση. Κάνουμε επανέκδοση, ναι. Γράφει πάλι ο Μαγκάκη σε αυτό το βιβλίο ότι αμήνομαι, γι' αυτό γράφω έτσι, κρατάω τη σκέψη μου από τη μεριά μου. Αν την αφήσει, λέει αστήριχτη, χωρίς τα σήματα, το γραμμένο συλλογισμό να φινιάζει. Παίρνει παράξενο τρόπο και καταλήγει να γίνει τέρατα. Περνάει έτσι από τη μεριά του δεσμοφύλακα. Αυτό έτσι το βλέπε. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, παιδί μου, έτσι όπως το βίωσες εσύ, που έγραφες πράγματα. Αν δεν έγραφες, ξέρω εγώ να έπαιρνε, ή όταν δεν έγραφες, δεν μπορούσες. Γιατί κατάλαβα από κάποια πράγματα που έχεις γράψει ότι έπρεπε να ξυπνάς πολύ πιο νωρίς για να έχεις την ησυχία σου, ας πούμε, και να μπορείς να κάνεις, ξέρω εγώ, πέντε πράγματα. Πιστεύεις ότι αν, ας πούμε, αυτό δεν έγραφες, ας πούμε, ότι θα ήταν τα πράγματα, θα παίρναγε όπως το λέει εδώ, ότι η σκέψη θα έπαιρνε παράξενους δρόμους, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, κάπως έτσι. Δεν ξέρω, εντάξει, φαντάζομαι ότι άμα κάπως μου στερούσαν αυτή τη δυνατότητα, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ζήτημα, δηλαδή. Ελάχιστες ήταν οι μέρες που για πρακτικούς λόγους δεν μπορούσα να γραφώ, αλλά ελάχιστες, όντως μετρημένες. Θα βρισκόταν άλλος τρόπος. Δεν μπορώ να κάνω πιο πολύ γυμναστική, ξέρω. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις, νομίζω, έτσι, για να προσπαθείς να κάνεις κάπως καλό, ώστε να κερδίσεις κάτι από αυτό ή να χάσεις λιγότερο. Οπότε, δεν ξέρω. Εντάξει, για μένα ήταν ιδανικό. Οι συγκρατούμενοι σου ξέραν ότι έγραφες. Ναι. Οι συγκατοικοί μου το ξέραν, δεν καταλάβαινε. Εντάξει, ιδίως πέρα από του. Γιατί ήταν και περίοδοι που συγκατοικούσα με συντρόφους. Αλλά τις περιόδες που συγκατοικούσα με ποινικούς κρατούμενους, ας πούμε. Με βλέπαν κάθε πρωί, δηλαδή ήταν και το μόνο μου. Ας πούμε, το μόνο πράγμα το οποίο διεκδικούσα χωρίς εκτόσεις κάπως, ότι αυτές τις ώρες δεν θα με ενοχλείτε. Καλά, δεν γίνονταν 100% σεβαστό, αλλά τέλος πάντων γίνονταν στο μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν νομίζω να καταλαβαίνει περισσότερο τι είναι αυτό που γράφω. Σου φαίνεται περίεργο ότι γράφει κάποιος. Το είχαν συνηθίσει, Δεν τους. Ναι, θα διαφορούσαν μάλλον. Δεν ήξερα και το περιεχόμενο. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Το πιο αστείο ήταν όταν διάβαζα. Για κάποιο λόγο θεωρούσαν ότι. Άμα διαβάζει κάποιος, είναι σε κατάσταση απελπισίας μοναξίας. Ερχόταν και σου πιάνανε κουβέντα. Τι κάνεις, διαβάζω τις σελίδες. Φύγε, διαβάζω. Είτε σε δημόσιο χώρο, είτε στο κελί. Και σου πιάναν τότε την κουβέντα. Ότι το παιδί τι έχει, να του πιάσουμε την κουβέντα. Και δεν το καταλαβαίνανε με τίποτα. Ήταν προβληματική συμπεριφορά διαβάσει. Ναι, ότι κάτι έχει πάθει. Και οπότε δεν μπορούσα να. Ήταν πολύ δύσκολο το διάβασμα στη φυλακή. Το γράψαμε ήταν πιο εύκολο. Ναι. Το διάβασμα ναι, γιατί δεν υπήρχαν ώρες που μπορούσα να διαβάσει. Είχε συνεχώς φασαρία. Ακόμα και το πρωί είδα διαβάσει τα γράψα και να γράψει. Ναι. Το βράδυ ο άλλος θα βάζει τηλεόραση στο κελί. Τώρα εντάξει. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Μόνο στο τύπου γάμα που ήμουν μόνο στο κελί, μόνο τότε διάβασα πολύ. Ωραία. Προσπαθούσες να θέσεις κάτω από ένα τίτλο όλες τις ιστορίες των ανθρώπων που άκουσες ή σου εκμυστηρεύτηκαν στη φυλακή, γιατί φαντάζομαι στο βιβλίο σου έχεις γράψει κάποιες ιστορίες, δεν μπορείς να τις καταγράψεις όλες. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Ποιος θα ήταν ο τίτλος? Σε λίγα χρόνια που θα παραγραφούν κάποιες. Έχεις σκεφτεί ένα τίτλο που θα έβαζες αυτές τις αφηγήσεις με τον άλλον ανθρώπο, αν το έκανες ποτέ? Νομίζω πάντως, επειδή ήταν άλλο το μεγαλύτερο σκέλος, καλύπτει το σκέλος της φυλακής. Τα δύο τίτλοι που έχω βάλει, και το αγμαχικό και τα δεδομένα, καλύπτουν. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν ιστορίες που αφορούν εμπειρίες και καταστάσεις που ζήσαν οι άνθρωποι έξω, που ενδεχομένως φέρανε μέσα, να έχει καταθέσει ιστορίες κάποιες παρόμοιες, οι οποίες δεν ξέρω καν μπορούν να μπουν υπό έναν τίτλο. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό που λέμε παρανομία, ας πούμε, είναι μια τεχνητή κοινότητα. Δηλαδή το τι κοινό έχει ένας βιαστής, ένας δολοφόνος εγκλήματος πάθους, ένας δολοφόνος βεντέτας, ένας έμπορος ναρκωτικών, ένας λαθρέμπορος τσιγάρων, ένας διαρρήκτης και ένας ληστής τραπεζών και ένας αναρχικός. Κανένα. Το μόνο κοινό είναι ο ποινικός κώδικας που τους βάζει στο ίδιο καζάνι. Επομένως και ιστορίες
που παράγονται, που δημιουργούνται από αυτούς, προκαλούνται από αυτούς, δεν μπορούν να έχουν έναν τίτλο. Σωστό. Γράφει στο αρχαιολογικό, καταδίδουμε στο τίποτα και ψάχνουμε θησαυρούς. Τελικά βρήκες αυτούς τους θησαυρούς. Νομίζω βρήκα και τους αποτύπωσα. Αλλά αυτό το κομματάκι, όσο το είχα γράψει μια φορά, δεν είχα έτσι ιδιαίτερη έμπνευση. Να γράψω, είχα καθίσει να γράψω και είχε βαβούρα εκείνη τώρα στο χελί. Και μπαίναν, βγαίνανε, έμπαινε κόσμος και λέω εντάξει κάτσα τη στήση, ας πούμε, να ακούσω καμιά ωραία τάκα, να γράψω καμιά ζωμάρα. Και δεν λέγανε, λέγανε μόνο το σήμερα θα κάνω όμως, επειδή κάνω πολύ γυμναστική μέσα, σήμερα θα κάνω όμως, όχι σήμερα θα κάνω ρεπό, όχι μου έρθει η αναστολή, όχι δεν μου έρθει, τις συζητήσεις που ακούω συνεχώς. Είχε μπουχτίσει το κεφάλι μου να γυρνάνε μέσα αυτές οι φράσεις. Οπότε τελικά κατέληξα να γράψω αυτό. Το ένα σου βιβλίο κυκλοφορεί με 32 βήματα ή ανταποκρίσει από το σπίτι των πεθαμένων. Είναι η φυλακή το σπίτι των πεθαμένων. Εντάξει, έχει και μια αναφορά αυτό στο. Ναι, στο. Αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων. Προφανώς ήθελα να υπάρχει μια αναφορά. Γιατί μου είχε κάνει και εντύπωση. Το βιβλίο αυτό το είχα διαβάσει μέσα εγώ. Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση το πώς. Τόσα σε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, δύο αιώνες σχεδόν απόσταση, η λειτουργία, η βασική άξονα της λειτουργίας της φυλακής, των κρατουμένων, της λειτουργίας των κρατουμένων, παραμένουν ίδιες. Ναι. Δεν μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Με τις αλλαγές που φυσικά γίνονται μέσα στα χρόνια, αλλά ο πυρήνας ήταν ίδιος. Οπότε μου είχε κάνει εντύπωση και ήθελα να έχει μια αναφορά εκεί. Συν ότι οι κρατουμένοι είναι πράγματι. Δεν ζουν ακριβώς, είναι μια κατάσταση μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας, ζωής και μη ζωής, και με την κοινωνική έννοια, ότι τους έχουν παρατήσει οι οικογένειές τους, δεν έχουν, τους έχουν παρατήσει όλοι οι άνθρωποι, δεν έχουν μια ζωή, ας πούμε, είναι στον αέρα. Πολιτικά, επίσης, δεν έχεις τα δικαιώματα του πολίτη, είσαι κάτι και το κράτος δεν σε βλέπει ακριβώς σαν ζωή, σε βλέπει σαν κάτι ενδιάμεσο. Και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει εντελώς το ενδιαφέρον τους για τη ζωή, δηλαδή απλά εκτελούν τις βιολογικές τους λειτουργίες χωρίς να έχουν παραπάνω ερεθίσματα, παραπάνω ενδιαφέροντα, έχουν αφαιθεί. Επομένως είναι κάτι μεταξύ μια κατάσταση περίεργη και σαν εικόνα να κάνω μια παράσταση. Τα περισσότερα από αυτά που λέω, επειδή αναφέρονται κυρίως στα 32 βήματα και στο αρχαιολογικό, είναι πράγματα που έχω ζήσει στις φυλακές Δομοκού. Στις φυλακές Κορυδαλλού δεν είναι τόσο οξία η κατάσταση, είναι λίγο πιο, θυμίζει λίγο πιο πολύ κοινωνία σε κάποια πράγματα. Αλλά ο Δομοκός ήταν πολύ κλεισούρα, είχε άλλα χαρακτηριστικά. Βλέπεις ένα, δηλαδή η εικόνα του Δομοκού είναι άνθρωποι να πηγαίνουν πάνω κάτω στο προάβλιο. Πάνω κάτω στο διάδρομο να παίζουν ένα κουμπολόι, διάδες, τριάδες. Ένας τύπος να τρέχει γύρω-γύρω σε ένα προάβλιο τώρα της πλάκας, λέμε για 32 βήματα όντως. Μετρημένα. Αυτό και δύο τύποι να μαγειρεύουν. Στα κοινόχρηστα μάτια. Δηλαδή αυτή είναι μια. Τίποτα. Και ένας τύπος στο καρτηλέφωνο. Κάτι σαν πάφος, μια περίεργη. Και όλα αυτά σε ένα πολύ γκρι και περιορισμένο χώρο. Μετά τον εγκλισμό σου, νιώθεις ότι αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα θα σε έχει επηρεάσει αρνητικά και μόνο λόγω αυτού του γεγονότος θα επηρεάσει, φαντάζομαι κάποιους άνθρωπους αρνητικά. Πιστεύεις ότι μπορεί να σε έχει επηρεάσει και θετικά ή πως να βλέπεις κάπως διαφορετικά τα πράγματα? Εγώ δεν θα λέω ούτε θετικά ούτε αρνητικά ή τέλος πάντων κάτι ενδιάμεσο και τα δύο. Δεν μπορεί να πεις. Να τα ξεχωρίσεις. Το ένα εμπεριεκλείεται στο άλλο. Εντάξει, όλες οι εμπειρίες στη ζωή έχουν το θετικό και το αρνητικό πρόσημο. Οι δυνατές εμπειρίες ακόμα παραπάνω. Προφανώς επηρεάζουν και καθορίζουν και αλλάζουν αντιλήψεις, οπτικές. Ναι, εννοείται στερήθηκα πράγματα που έχουν, αλλά μπορεί και ας πούμε το. Κερδίζεις και πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις, έχεις μια εμπειρία πάντα σε βοηθάει να πας παραπέρα. Πόσο μάλλον μια εμπειρία τόσο σκοτεινή, που δεν είναι και τόσο ιδιαίτερη και τόσο ειδική. Και μαθαίνεις και πράγματα. Πέρα από την κοινωνιολογική έρευνα
μπόρεσα και έκανα. Την υπομονή, που είναι βασικό χαρακτηριστικό. Και το ακούω συνεχώς, το μόνο πράγμα που ακούω στην είναι υπομονή. Θες το πει συγκρατούμενος, θες το πει αρχιφύλακας για κάτι. Θες υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και κάνεις που μαθαίνεις να κάνεις υπομονή. Και είναι και έτσι δομημένο όλο το σύστημα που μαθαίνεις να κάνεις υπομονή. Γιατί σου δεν θα μπει τώρα φυλάκι και θα βγει σε 5, σε 10, σε 20 χρόνια. Είναι υπομονή, το συμβούλιο σε 6 μήνες, μήπως σου ρίξει καμιά κατηγορία, περιμένεις το συμβούλιο. Μετά υπομονή το δικαστήριο, αναβολή το δικαστήριο. Ξανά μετά υπομονή το εφετείο. Υπομονή ένα χρόνο. Υπομονή την άδεια, υπομονή την αγροτική. Υπομονή. Άρα είναι 9 χρόνια για το μέσο κρατούμενο, 5 με 9 χρόνια είναι η μέση διάρκεια κράτηση. Υπομονή. Και κάνει υπομονή και δεν βλέπει 9 χρόνια μπροστά σου. Βλέπει χρόνο, 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 χρόνο και υπομονή του βγει και αυτό γίνεται. Το μαθαίνει αυτό. Τώρα θα κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Ίσως είναι και λίγο παλαβή. Χώροι εγκλεισμού σε μια απελευθερωμένη κοινωνία θα υπάρχουν. Αν βρεθούμε σε μια απελευθερωμένη κοινωνία, πώς θα συμπεριφερθούμε, ας πούμε, στις παραβατικές συμπεριφορές, δεν υπάρχουν σίγουρα, θα αγιοποιηθούμε. Είναι μια συζήτηση μάλλον που κανονικά που δεν έχει όσο χώρο εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει εντός του κινήματος, είτε σε διαδικάσεις, είτε ακόμα και στην καθημερινότητα, στην πιο καφενειακή, ας πούμε. Για μένα δεν είναι τόσο το θέμα του εγκλισμού. Για μένα είναι το πώς θα απονέμεται η δικαιοσύνη. Ποιος θα την είναι να απονέμει ένας επαγγελματίας δικαστής ή όλη η κοινότητα. Ή κάποιοι φορτισμένοι με αυτό. Πού θα δίνει βάρος. Θα δίνει βάρος στη τιμωρία του παραβάτη ή στην αποκατάσταση του θύματος. Η τιμωρία θα γίνεται με την προοπτική της καταστροφής ή της επανένταξης. Θα θεωρεί η κοινότητα το σύνολό της υπεύθυνο για μια παραβατική, για μια αντικοινωνική συμπεριφορά ως παραβατική ή τον παραβάτη. Ναι. Ποια θα είναι τα κριτήρια, ας πούμε ο ποινικός κώδικας. Το βασικό του κριτήριο είναι η ιδιοκτησία, δηλαδή είναι δομημένο γύρω από την ατομική ιδιοκτησία. Ακόμα και η ανθρωποκτονία που είναι το βαρύτερο αδίκημα, τον άνθρωπο τον αντιλαμβάνεται με μια έννοια σαν εμπόρευμα, στη ζωή του να αντιλαμβάνεται σε την υψηλότερη μορφή εμπορεύματος, όχι σαν άνθρωπο κατά τον, οπότε επιβάλλει και την αυστηρότερη ποινή. Εμείς τι κώδικα θα έχουμε, ποιο θα είναι το κριτήριο, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να συζητηθούν. Εγώ δεν, σε αυτό κιόλας δεν έχω και απάντηση. Η φυλακή της Κιανιώσης έχει νόημα για μια καπιταλιστική κοινωνία, ας πούμε, για να κλαϊκεύσω τον Φουκώ, σύμφω που ο χρόνος είναι χρήμα, άρα θα πληρώσεις με χρόνο, φτωχέ, δεν έχεις χρήμα. Κάπως τώρα, εντάξει, παρακλαϊκεύω, αλλά... Επομένως δεν θα έχει και νόημα σαν τιμωρία, πέρα από το απάνθρωπο που είναι... Δεν έχει ούτως άλλως, είναι μια τιμωρία άνευ νοήματος και αυτό είναι το νόημά της. Σε βάζει σε μια κατάσταση χωρίς νόημα και αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά θα θέλουμε την αποκατάσταση τελικά. Θέλουμε και την αποκατάσταση του δράστη και την αποκατάσταση του. Είναι συζητήσεις που πρέπει να γίνουν. Εντάξει, φυλακή προφανώς δεν έχει χώρο. Yeah. Προφανώς πρέπει να γίνει μια συζήτηση που θα ξεπερνάει το μπουρλότο και φωτιά σε όλα τα κελιά. Mm-hmm. Ή επίσης πρέπει να μπει και το. Που καλό είναι σαν σύνθημα, αλλά να το πάμε και λίγο παραπέρα. Επίσης πρέπει να μπει λογική και με αφορμή τώρα και με την περίπτωση του λιντσαρίσματος μέχρι θανάτου του Ζαρ. Για την αυτοδικία. Δεν λέω για την υποτιθέμενη, γιατί δεν ήταν αυτό που κάναν ας πούμε, οι Κοσματοπόλης και ο Μεσίτης, ας πούμε, που δεν έχουν μάθει τα ονόματά τους ή πρέπει να είναι τόσο δημόσια. Δεν ήταν αυτοδικία προφανώς. Λέω για την αυτοδικία τη δικιά μας. Ότι εμείς τι θα κάνουμε, θα πάμε να τους βρούμε, να τους κάνουμε τα ίδια. Ή θα ζητήσουμε από το κράτος να είναι αυστηροί μαζί τους όπως είναι αυστηροί μαζί μας. Δεν πρέπει να ανοίξει και μια συζήτηση για την αυτοδικία. Ποιος θα την αποδώσει, και η αυτοδικία είναι μια άλλη συζήτηση επίσης. Που το είδα στη φυλακή αρκετά. Ότι η αυτοδικία, επειδή προτάσσεται κάπως από κομμάτια του χώρου σαν λογική απονομή της δικαιοσύνης, η αυτοδικία μπορεί να ασκήσει, να έχει δύναμη στον πλούσιο μόνο δυνατός, μόνο πλούσιος. Δεν έχει την ίδια δύναμη. Να εκδικηθεί ένας φτωχός και ένας πλούσιος, ένας δυνατός και ένας αδύναμος. Mm-hmm. Πολλαπλασιάζει, γι' αυτό είναι μια μορφή προκαπιταλιστική και χειρότερη από την καπιταλιστική. Δηλαδή καλύτερα ποινική δικαιοσύνη παρά αυτοδικία. Εγώ θα κάνω. Θα με βλάψει ένας δυνατότερός μου, δεν μπορώ να το χτυπήσω πίσω. Mm-hmm. Άμα τον βλάψω εγώ κατά λάθος, θα με χτυπήσει.
Οπότε, ποια αυτό, για ποια αυτοδικία μιλάμε, πώς θεωρούμε ότι αυτό μπορούμε να το προτάσουμε, ας πούμε, σαν έλεγχο. Οπότε και γι' αυτό πρέπει να ανοίξει, θεωρώ, μια συζήτηση και με αφορμή, σωστά, γεγονότα. Τελευταία. Ναι. Ωραία. Γράφεις ότι όταν μπήκες στη φυλακή, οι ποινικοί σε αντιμετώπισαν ως τηλεαστέρα. Έχεις νιώσει κάτι τέτοιο μετά την αποφυλάκηση σου από τον αναρχικό χώρο, και αν ναι, γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, μία εξήγηση είναι ότι οποιοδήποτε χώρος, ακόμα και ο αναρχικός, έχει ανάγκη, ξέρω εγώ, από. Πώς θα το πω τώρα, θα το πω πρότυπα. Κάτι, δεν ξέρω. Ναι. Αυτή είναι μια δικιά μου εξήγηση, τώρα που είναι και. Εντάξει, είναι και αμφίβολη, δεν είναι ότι το έχω ψάξει τώρα και. Καλά, στην περίπτωση μου θεωρώ ότι παίξε πάρα πολύ το πρόσωπό μου σαν μέσω social media, ειδήσεων και τέτοια, και από τη σύλληψή μου και από το, οπότε και καθ' όλη τη διάρκεια των δικαστηρίων. Οπότε υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα λόγω του προσώπου που είναι αρκετά δημόσιο της εικόνας. Αλλά αυτό που για το σκέλος το όταν μπήκα, ας πούμε, ήταν εντυπωσιακό το πώς και η παραβατική οικονομία, ας πούμε, έχει τους ειδικούς της Αστέρες. Άμα ο σκοπός της ζωής, ο υπαρξιακός σκοπός κάπως του ανθρώπου στον σύγχρονο καπιταλισμό είναι τα 15 λεπτά δημοσιότητας, το θέμα, έχει και η παραβατική οικονομία τα δικά της πρότυπα, τα δικά της 15 λεπτά διεκδικεί και αυτή τα δικά της 15 λεπτά. Yeah. Οπότε όποιος θα έχει κερδίσει αυτά τα 15 λεπτά, κάπως αποκτά και ένα συμβολικό κεφάλαιο. Αυτό το πράγμα το βίωσα έτσι λίγο απότομα και μου έκανε μια εντύπωση. Ότι ήταν ο τύπος που δείχνανε τηλεοράσει και ξαφνικά είναι εδώ πέρα μαζί μας και του έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Λες και μεταφέρεται από την ώρα, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Ήταν λίγο περίεργο. Μερικοί λένε ότι είναι καλό που ο αναρχικός χώρος είναι πολυτασικός, έχει διάφορες τάσεις, ας πούμε. Άλλοι λένε ότι καλό είναι μεν, αλλά είναι κακό γιατί η κοινωνική του απέθυνση δεν είναι δομημένη και δεν είναι στοχευμένη. Και χάνεται κατά κάποιο τρόπο στις διάφορες τάσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν ένα μικρό, μεσαίο ή μεγάλο μήνυμα, αλλά αν ήταν πιο δομημένα τα πράγματα, με κάποιο τρόπο θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το μήνυμα. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό? Εγώ πιστεύω ότι ο αρχικός χώρος είναι χώρος και δεν είναι κόμμα, επομένως προφανώς θα είναι και πολυτασικός. Άμα κάποια δύναμη, κάποια συνέλευση, κάποια ομάδα, κάποια οργάνωση θέλει να αποκτήσει χαρακτηριστικά κόμματος, εγώ δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, δηλαδή κρίνεται στην πράξη αυτό, μπορεί να τα αποκτήσει και εντός των αρχικού χώρου ή και εκτός των αρχικού χώρου. Οι επιλογές υπάρχουν. Να γίνει όλος ο χώρος ένα κόμμα δεν. Και να αποκτήσει δηλαδή μια συντεταγμένη θέση για όλα. Δεν νομίζω ότι θα είναι πλέον ο χώρος, αν κάτι άλλο. Κατά τα εντάξει. Το πρόβλημα πιστεύω δεν είναι η πολυτασικότητα. Το πρόβλημα πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια είναι η ένταση που παίζει ανάμεσα στις τάσεις. Έχει φύγει λίγο έτσι, καλή διάθεση. και καλό να υπάρχουν και εντάσεις και συγκρούσεις εννοείται, αλλά λίγο έχει ανέβει το επίπεδο της, έτσι, του πάθους. Και λίγο έχει εντός εισαγωγικών νομιμοποιηθεί και κοινωνικά στο εσωτερικό του και δεν ξέρω. Εντάξει, λίγο ας ρίξουμε όλοι νερό στο κρασί μου. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ωραία. Το κλασικό σύνθημα είναι ένα από τα κλασικά. Μάλλον το πάθος για την ελευθερία είναι δυνατότερο από όλα τα κοιλιά. Δεν περιέχει κάποια λύση αυτό το σύνθημα. Ή είναι μόνο, ας πούμε, λειτουργεί ο σύνθημα συμπαράσταση, ενδυνάμωση προς τους κρατουμένους. Μπορεί, ας πούμε, το πάθος για την ελευθερία όντως να είναι δυνατότερο από όλα τα κοιλιά. Πάθος για την ελευθερία, ας πούμε, έχουν και οι ποινικοί κρατουμένοι. Ναι, ναι, ναι. Είναι μόνο. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι όποιος έχει πάθος για την ελευθερία το κατακτάει. Κάπως, εντάξει, όχι, λαγκές λέω. Δεν ισχύει. Είναι ωραίο σύνθημα. Είναι τώρα εντάξει το πώς ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχει τόσα επίπεδα που μπορείς να το ερμηνεύσεις και να το εξηγήσεις. Σε άλλα ανταποκρίνεται, σε άλλα δεν ανταποκρίνεται. Παραμένει ένα ωραίο σύνθημα πάντως. Ωραία. Πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι, πολλοί δεν ξέρω, πολύ αρκετοί, μάλλον αρκετές φορές μπορεί να μην δέχονται δικηγόρους υπεράσπιση για να φτάσει η υπόθεσή του, ας πούμε, σε κάποιο τέρμα, οπουδήποτε. Θεωρώντας
ότι αυτό είναι ενάντια, ας πούμε, στις ιδέες τους. Και εφόσον εμείς δεν έχουμε την αστική δικαιοσύνη, δεν θα χρησιμοποιήσουμε κιόλας για να... Εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Εγώ βλέπω ότι, τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να κρατάει ένας πολιτικός κρατούμενος είναι αυτό της μη αποκήρυξης της ιδιότητάς του ως αναρχικό ή τέλος πάντων ως πολιτικό υποκείμενο, ως άνθρωπος που ανοίξει το κίνημα, η μη κατάδοση, η μη βοήθεια, να μην βοηθήσει με κανέναν τρόπο με το έργο των διοκτικών μηχανισμών. Και από εκεί και πέρα η στάση στο δικαστήριο είναι λίγο, καθώς δεν είμαστε και κόμμα και κρατούμενοι, προέρχονται από διάφορες τάσεις του χώρου, είναι κάπως προσωπική, προσωπική πολιτική επιλογή. Και συγκρούνται δύο, εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος, σωστό, εγώ λέω ότι συγκρούνται δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι ότι μα, δεν τους αναγνωρίζουμε, ο σπόρος θα φέρει το κάτι, οπότε δεν τους αναγνωρίζουμε. Και λειτουργούμε σαν να είμαστε ήδη εκεί, που έχει μεγάλη αξία το να υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν διπλάσια χρόνια φυλακή και λειτουργούν ως κάπως ως το τι θα θέλαμε να είμαστε. Προεικονικά κάπως. Ναι. Όμως εγώ και αυτόν τον δρόμο διάλεξα, έχει την αξία του μέσα στους συσχετισμούς και μέσα στο περιθώριο που διεκδικείς, δεν σου παρέχει, δεν σου παραχωρεί, διεκδικείς μέσα στο σύστημα, στο κράτος, ας πούμε, να μπορείς να βάζεις και άλλα λιθαράκια και άλλα αναχώματα, γιατί οι δικαστικές αποφάσεις καλώς ή κακώς μένουν και έχουν αντίκρισμα και δημιουργούν συσχετισμούς και δημιουργούνται από συσχετισμούς. Επομένως έχει αξία και να παλεύεις το δικαστικά. Και τα δύο έχουν την αξία τους. Δηλαδή είναι λίγο προσωπικό και πολιτικό το τι θα δουλεύεις. Θεωρείς ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ της λεγόμενης παλιάς και της νέας τρομοκρατίας? Από το κράτος. Όχι, το ίδιο πράγμα. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι και στα ίση υπηρεσίες, δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ποινικά, ας πούμε, και πώς να το πω, στο επίπεδο της υπονομής δικαιοσύνης. Τίποτα, ξέρω ότι τα ίδιες λογικές είναι, ίδιες λογικές. Αν ξέρω, ας πούμε, η 17 Νοέμβρη, παραδείγματος χάρη, είχε πολύ πιο βαριές κατηγορίες. Γι' αυτό αντιμετωπίστηκε και πολύ πιο. Και εντάξει, μιλάμε για οργάνωση 30 χρόνων. Ναι. Οπότε αναμενόμενο, λογικό, είναι να υποστεί όλο το μένος της καταστολής. Πολύ πιο πολύ από τις επόμενες οργανώσεις. Αλλά η λογική είναι η ίδια. Θεωρείς ότι τελικά έχει κάποια χρησιμότητα η μέθοδος DNA και αν είναι με ποιους τρόπους μπορεί να είναι με ποιους τρόπους, δεν σε ρωτάω τώρα. Ναι, τώρα δεν θέλω, ναι. Γιατί παίρνουν δύο σκέλτρα στην απάντησή μου. Η μία είναι να μην έχει κανένα εργαλείο η αστυνομία, να μην βγαίνει ούτε αυτό ούτε ενώπους, ξέρω, λέει. Τώρα καθαρά για το DNA να μιλήσουμε ως μη αναρχικός, να πω ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά θέλουμε ως μέθοδος αποκλεισμού υπόπτων. Αυτό το πράγμα με τις ταυτίσεις και με το έχει ένα μείγμα DNA και μπορεί να αντιστοιχεί σε εκατοντάδες ανθρώπους και επιλέγει που θα το αποδώσει. Εντάξει, είναι σχεδόν τρολιά, δεν είναι τώρα. Θα μπορούσε άνετα να χρησιμοποιηθεί αυτό ότι δεν σου αντιστοιχεί το DNA, άρα δεν είσαι και τελειώνουμε. Όχι ότι άμα σου αντιστοιχείς. Μόνο αυτή η χρήση θα μπορούσα να βρω. Αλλά κατάλαβα, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να. Να πω τη γνώμη μου για το πώς θα κάνει τη δουλειά της η αστυνομία, ας πούμε, να μην την κάνει. Okay. Γράφεις ένα κείμενο στο 2013, η αλληλεγγύη με τους μετανάστες κρατούμενους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης πρέπει να ξεπεράσει τη θυματοποιητική συμπάθεια στην οποία συνήθως στηρίζεται και να τεθεί στην προοπτική της διασύνδεσης του αγώνα ενέδεια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Και θέλω να σε ρωτήσω με αφορμή αυτό. Πιστεύεις ότι ο αναρχικός χώρος έχει καταφέρει να αποφύγει αυτή τη θυματοποιητική συμπάθεια? Γίνεται γενικά κουβέντα γι' αυτό. Ναι, πάντως εγώ δεν θεωρώ ότι. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι πώς το έγραψα, αλλά δεν θυμάμαι τι είχα στο μυαλό τότε. Ναι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να την καταργήσει, να την σταματήσει, να την ξεπεράσει κάπως. Δηλαδή, ναι. Προφανώς υπάρχει, προφανώς η συμπάθεια είναι που κινητοποιεί. Δεν είναι τα... Γενικά την ιστορία δεν κινητοποιούν τα επιχειρήματα. Κινητοποιούν τα πάθη. Όσο. Ρασιοναλιστές και αν θέλουμε να είμαστε, ας πούμε, τα πάθη είναι πάνω απ' όλα. Επομένως, δεν μπορεί να πεις ότι εγώ με το μετανάστη έχω κοινά συμφέροντα, άρα θα συμπράξω μαζί του. Δεν πας πουθενά έτσι.
δεν μπορείς να κινητοποιήσεις κάποιον προφανώς σε συνέστημα. Πρέπει να πεις έναν άνθρωπο που, που πληρώνουν χωρίς να φταίνει. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μπει και το ταξικό μέσα σε αυτό. Προφανώς ξεκινάς από, από τη συμπάθεια και πρέπει να βάλεις και το επόμενο λιθαράκι για να μείνει και κάτι λίγο πιο στέρεο. Δεν νομίζω ότι το ρώτησα αυτό. Νομίζω ότι δεν το ρώτησα. Λες, γράφεις ότι η ποινική δικαιοσύνη είναι ουσιαστικά κλάδος της καπιταλιστικής οικονομίας. Θες να μου πεις κάτι γι' αυτό? Ναι. Εντάξει, για να μην αναπαράγω και έτσι, επαναλαμβάνω το, πώς λέτε, πώς το απόσπασμα του Μάρξ στο κεφάλαιο, όπως λέγεται, εγκόμιο του εγκλήματος που λέγεται, σημαίνει, με τον τρόπο που ο παραβάτης αναπαράγει, δημιουργεί, παράγει ουσιαστικά το, από τον καθηγητή του ποινικού δικαίου μέχρι τον αστυνομικό, μέχρι το δικαστή, μέχρι τον δικαστή. Η λογική πιο πολύ είναι ότι είναι μέρος της, καλά και πέρα από το, τα ποσά της οικονομίας που διακινούνται μέσω της παραβατικής οικονομίας, ας πούμε, υπάρχουν και υπάρχει μια παραγωγή, έτσι, νόμιμη, που βασίζεται στην, στην παρανομία. Δηλαδή υπάρχει παρανομία που παράγει και κέρδη μέσω του λαθρεμπορίου ή του εμπορίου λαθρέων προϊόντων. Υπάρχει και από εκεί πέρα μια παραστική οικονομία που είναι από τον δικηγόρο και τον δικαστή μέχρι τον αστυνομικό ρεπόρτερ και τον δικαστικό ρεπόρτερ, που παρασιτούν νόμιμα πάνω στην παραβατική οικονομία. Βγαίνουν λεφτά από το αστυνομικό ρεπορτάζ, από τον δικαστικό, τη διαφήμιση, από όλα. Όλα αυτά, εντάξει, είναι ένα μεγάλο μέρος. Αλλά ωστόσο η ίδια η ποινική καταστολή λειτουργεί και σαν μηχανισμός ξεπλήματος μαύρου χρήματος για λογαριασμό του κράτους. Δηλαδή όλο αυτό το κέρδος που βγαίνει από την παραβατική οικονομία κάπως ξεπλένεται, όπως ξεπλένεται με τα παράβολα. Γίνονται συλλήψεις, ο άλλος χρειάζεται, ο παραβάτης ή ο κατηγορούμενος χρειάζεται δικηγόρους. Αυτά είναι λεφτά, ξεπλένει ουσιαστικά το κράτος μέσω των παραβόλων. Τα παράνομα κέρδη ξεπλένονται μέσα στον δικαστήριο. Και γι' αυτό και στην Ελλάδα θεωρώ ότι οι δικαστικές αποφάσεις που δίνουν, που ανταποκρίνονται στο τι πραγματικά έχει γίνει, οι ποινές που αντιστοιχούν στον παραβάτη, δίνονται στα εφετεία. Στα πρωτόδικα είναι εξοντατικές οι ποινές. Πρέπει να φτάσει κάποιος στο εφετείο για να αθωωωθεί άμα είναι αθώος ή για να, να μπουν τα πράγματα στο βαθμό που πρέπει. Όλο αυτό έχει μια λειτουργία οικονομική. Πρέπει πρώτα να πληρώσει τα παράβολα για το πρωτόδικο, μετά να πληρώσει το παράβολο για το εφετείο και εκεί πέρα να καθαρίσει. Μιλάμε για πραγματικό μηχανισμό ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος βέβαια που είναι αυστηρά τα πρωτόδικα, αλλά είναι και αυτός θεωρώ. Υπάρχουν κι άλλοι. Οπότε με αυτή την έννοια. Τελεί και το δικαστήριο. Τους χώροι μοιάζουν, είναι κάτι διαφορετικό για αυτόν που. Καμία σχέση. Το δικαστήριο είναι σαν. Εντάξει. Ανοίγει το μάτι σου. Ανοίγει το μάτι σου. Ακόμα και. Νομίζω κάπου το γράφει κιόλα γιατί και η πορεία, ας πούμε, από το φυλακή μέχρι το δικαστήριο, δεν μπορεί να κοιτάζει λίγο έτσι. Ναι, εντάξει. Όχι με. Η μεταγωγή από φυλακή σε φυλακή είναι λίγο ευχάριστη. Είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Μου είναι ότι είσαι σε ένα κλουβάκι 2x2, σε ένα σκαμπό. Κάπω κάθεσαι έτσι, τρέχει πλούτα, πηγαίνει εσύ σαν κοπανιέ στου τοίχου. Αλλά επειδή είναι μεγάλη απόσταση και μεγάλη δρόμη, βλέπεις και λίγο έξω. Από φυλακή στο δικαστήριο και επιστροφή είναι βασανιστήριο. Μια κλούβα με ρυθμούς καταδίωξης προσπαθεί να φτάσει από τη Λουκάριο στο Γορυγαλό. Με κίνηση που πρέπει, φρενάρει, γκαζώνει και σε μέσα στο κλουβάκι αυτό και γυρνάει στο μάχια. Δηλαδή για να συνέλθει κάποιο από τη Λουκάριο στον Γορυγαλό, δεν περνάει όλη μέρα, δηλαδή είναι σαν ζόμπι. Και όχι μόνο εγώ, δηλαδή όποιο πήγαινε Λουκάριο γυρνούσε μετά σαν άρρωστο. Οπότε δεν είναι πολύ ευχάριστη η κατάσταση, άσχετα που βλέπεις λίγο έξω τι γίνεται. Αλλά στα χώρια, ας πούμε, διαφέρουν στην ψυχολογία αυτά. Καμία, εντάξει, έχει τα κρατητήρια της Λουκάριος που είναι κάτω, το οποίο είναι τρισάθια, είναι χειρότερα από φυλακή, δηλαδή. Γράφεις το λέτε αυτό. Ναι, ναι, πάρα πολύ, είναι χάλια. Κρατητήρια. Αυτό που γράφεις στο Άττικα 45, που λες σε αντίθεση με τους λευκούς που ακόμα και πιο φτωχοί που δούλευαν ως υπηρεσιάδες συνθήκες του εργαστός σύμβασης και του εργασίας,
ότι προστατεύονταν από μια κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα και για τους Ινδιάνους πάνω κάτω το ίδιο, λες ότι οι μαύροι αποτελούσαν τον πιο εύκολο στόχο μαζικής υποδούλωσης, αφήνοντας εξειδωθεί από τον τόπο του, τη γη του και την κουλτούρα του, ήταν πραγματικά βοήθητη. Αν κάποιος έκανε ένα ιστορικό άλμα, ρωτάω εγώ τώρα, και έφυγε αυτή την παράγραφο στην ελληνική πραγματικότητα, θα είχε κάποια αντιστοιχία, ας πούμε. Ναι, με τους μετανάστες αρκετά. Που κάποιο θα αντιτάξει ότι ναι, αλλά του μετανάστε του φέραμε εμεί εδώ, ήρθαν μόνοι του. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι για του μαύρου λέγανε να πάνε πίσω στην Αφρική. Οπότε το επιχείρημα αυτό είναι. Ναι, που του είχαν φέρει ήδη. Οπότε είναι λίγο τη πλάκα το επιχείρημα. Και ούτω ή άλλω εμεί του φέραμε του μετανάστε εδώ, εμεί συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ, εμεί ω πολίτε τη Ελλάδα. Που κάνει τι επεμβάσει και φέρνει και διώχνει. Ξεριζώνει κόσμο από τους στόχους του. Επομένως, πάλι εμείς φέραμε έναν τρόπο. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, προφανώς απόλυτες αναλογίες δεν μπορούν να υπάρξουν σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, άλλα τα ιστορικά δεδομένα, αλλά άμα θέλουμε έτσι χοντρικά να βρούμε έτσι ομοιότητες, νομίζω ότι οι μετανάστες, η αντιστοιχία είναι αυτή. Γράφεις στο Άττικα 45 ότι υπήρχε σύνδεση του ρατσιστικού λόγου. Από κάποια στιγμή και μετά με την αντιεγκληματική ρητορική της ΗΠΑ της εποχής εκείνης. Θεωρείς ότι αυτό υπάρχει, ας πούμε, μπορεί να συμβαίνει και σήμερα στην Ελλάδα, αλλά έχουν συνδεθεί κάπως αυτά. Ποια, πες μου λίγο να έχουν συνδεθεί. Γράφει ότι υπήρχε σύνδεση του ρατσιστικού λόγου με την αντιεγκληματική ρητορική της ΗΠΑ της εποχής εκείνης. Ναι, ουσιαστικά δεν είναι. Και από ό,τι. Εντάξει, δεν έχω ζήσει, δεν έχω πάει καν ταξίδι στην Αμερική, να ξέρω πώς είχα διαβάσει την περίοδο. Δεν είναι κάπως σαν συνέχεια ότι όταν σταμάτησε ο ρατσιστικός λόγος να μπορεί να εκφέρεται επίσημα, αντικαταστάθηκε από την αντιγκληματική πολιτική, από αντιγκληματικό λόγο, ο οποίος αναφερόταν στο ίδιο υποκείμενο βέβαια πάντα. Δεν ήταν πια ο Αράπης, ο μαύρος, έτσι, ήταν ο εγκληματίας τώρα, που τύχαινε όλος τυχαίως να είναι μαύρος. Είναι η εγκληματικοποίηση έτσι, των χαμηλότερων, των πιο αδύναμων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων είναι μια τακτική πάγια της οικονομίας από και στην Ευρώπη και στην Αμερική, έτσι κι αλλιώς. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή η εγκληματικότητα αποδίδεται στους μετανάστες. Ωραία. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δεν θυμάμαι τώρα στο βιβλίο σου είναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Και μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά αφηγεί ένα περιστατικό με τον Τζοχατζόπουλο. Ναι, ναι. Θα να σε ρωτήσω αν αυτό είναι αληθές περιστατικό. Ναι, ναι, αληθές, όλα αληθές. Είχε γίνει δηλαδή όντως. Ήταν λίγο κρίμα τσο. Εντάξει τώρα. Λένε αρχικώς τέτοια πράγματα, αλλά ήταν αξιολείπητος ο Τζοχατζόπουλος. Δεν ήταν καθόλου. Δεν προκαλούσε καμία. Αίσθηση μεγαλείου όπως παλιά. Ναι, ένα τύπος το. Που τον κορυδεύανε μέχρι τη σοφρονιστική, μέχρι και όλοι, έτσι τον απαξιώνανε. Οπότε εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, που του μίλησε εσύ, με αυτόν τον τρόπο ένιωσε κάπως. Ναι, ναι, αυτός καλά, είχε λίγο πλάκα γιατί ναι, θυμήθηκε τα μεγαλεία του, δηλαδή, ναι. Από την κατσούφη και η φιγούρα που ήταν σαν ένας κρατούμενος, δυστυχισμένος, όπως η μεγάλη πλειοψηφία με τις πιτζάμες που κυκλοφορούσε. Τον πρώτο καιρό, όταν είχα πετύχει και τον πρώτο καιρό, ήταν με το κουστούμι, τη γραβάτα, έτσι με αυτό το κοτσανάλογο στυλ. Τη αυτοπεποίθηση και ήταν στο τέλο, είχε καταρρεύσει ο άνθρωπο. Είχε καταρρεύσει. Άνθρωπο είναι, έτσι να λέμε. Οπότε μετά ξύγα και κέφια, α πούμε, την λέω κύριε Υπουργέ, τα σέβη μου, ξέρω εγώ, τα λέω για την πόρτα. Και μιλάμε ξανά, έγινε όπω πριν, μέσα σε δευτερόλεπτα, έτσι. Αυτό ήξερε. Ω, δεν σε βλήξε, ήταν κρατούμενο μήνυμα. Και μπορεί να με κατάλαβε και για υπάλληλο στην αρχή, γιατί μου ρώτησαν απεργό, α πούμε. Οπότε ήταν λίγο το. Θα σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ. Να είσαι καλά.